Άλλες βαθμολογικές σκέψεις σε σχέση με τα ντέρμπι του παρελθόντος. Δύναμη και σκληρές μονομαχίες χαρακτήρισαν τον αγώνα. Οι γηπεδούχοι είχαν τις ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ περισσότερο το μυαλό του στον ημιτελικό του κυπέλου με τον Απόλλωνα που θα γίνει Τετάρτη. Το παιχνίδι όμως έμεινε, το 0-0 έμεινε μέχρι το 90 λεπτό. Στην άλλη πλευρά, ενώ τώρα μια μπαλιά που γίνεται από τον Κοφίδη για τον Κούβαλη, ο τελευταίος σε πλεονεκτική θέση κάνει τη σέντρα, αλλά ο Μιχόπουλος είναι εκεί. Κάνει αλλαγή της μπάλας μεταξύ Σιμόνοβης και Κούβαλη. Και να τώρα ο Κούβαλης θα αποφύγει πολύ ωραία το τάκλιν του Παναγιωτίδη, θα κάνει τη σέντρα, η μπάλα περνάει, το σούτ από κοντά από τον νεαρό τον Μιχάλη τον Πανόπουλο, η μπάλα θα φύγει out. Μιλόγεβης δυσδύ, αλλά θα γίνει η κόντρα εκεί. Μπαίνει στη φάση ο Σιμόνοβιτς, μέσα στην περιοχή, κάνει και την παράλληλη σέντρα, η μπάλα περνάει μπροστά από τον Μιχόπουλο και τον Μαυρογεννίδη, με τον Μητσόπουλο να εκτελεί το φάουλ για τον Άρη. Μαυρογεννίδης θα χάσει την κεφαλιά από τον Γιουκούδη, η μπάλα όμως τον Σιμόνοβιτς. Να ο Σέρβος, ωραία κίνηση, σε θέση βολή, σουτάρει, μπάλα κοντράρει, νέο σουτ, την μπάλα στο δοκάρι και είναι κόρνερ. Πανόπουλος για τον Κοφίδη. Και πάλι Πανόπουλος που έχει χώρο, σουτάρει και ο Μιχόπουλος απομακρύνει εκεί που ο Γιουκούδης θα πετάξει την μπάλα πλάγια. Στην εκτέλεση του φάουλ για τον Άρη, η μπάλα περνάει, κεφαλιά από καλή θέση από πολύ κοντά και η μπάλα φεύγει out, κεφαλιά από τον Γιώργο Κολτσίδα. Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Μετά από αυτές που έχασε στο πρώτο ημίχρονο, συνεχίζει την απώλεια των ευκαιριών και στο δεύτερο. Βλέπουμε και πάλι πως από πολύ πλεονεκτική θέση έπιασε την κεφαλιά ο Κολτσίδας. Ωραία προσπάθεια από τον Μαυρογεννίδη. Μπαλιά που φτάνει στον Σιμόνοβιτς, αυτός μέσα στην περιοχή. Τρίπλα, νέα τρίπλα από τον Σιμόνοβιτς. Πολύ καλό, πολύ καλή στιγμή για τον Άρη που και πάλι χάνεται. Θα σουτάρει ο Σιμόνοβιτς από καλή θέση, μπάλα θα φύγει out. Ωραία προσωπική προσπάθεια του νεαρού Σέρβου που πήρε την πάσα από τον Μαυρογεννίδη, τον βλέπουμε εδώ. Αλλά τελικά το σουτ που επιχείρησε δεν ήταν με καλές προϋποθέσεις για τον ίδιο και για την ομάδα του και πέρασε out. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Μιχάλης Μπέλης παραδέχθηκε την ανωτερότητα του Άρη στις δηλώσεις που έκανε μετά τον αγώνα. Ενώ ένας άλλος προπονητής, ο Τσέχος Κάρολι Ντόμπιας, ήταν ανάμεσα στους θεατές, υποψήφιος για τον Άρη, όμως απέφυγε τους δημοσιογράφους και είδε τον αγώνα χαμένος κάπου μέσα στους φιλάθλους του Άρη. Πάντως θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Λάμπρο Γκράντα. Τώρα θα δείτε το ρεπορτάζ που ετοίμασαν οι συνάδελφοι αμέσως μετά το παιχνίδι. Το αποτέλεσμα το θεωρώ άδικο για τον Άρη και για τον Γιάννη Τσιφόπουλο και για την νεαρική του ομάδα. Νομίζω ότι ο Άρης μπορεί να εμπιστευτεί αυτά τα παιδιά, έχει μέλλον και ο Γιάννης μετά την εμφάνιση αυτή μπορεί να πιστέψει ότι πράγματι ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά και εγώ τον συγχαίρω ιδιαίτερα. Επίσης θέλω να συγχαρώ όλους τους ποδοσφαιριστές που κατορθώσαμε να βγάλουμε αυτό το ντέρμπι χωρίς τα γνωστά επεισόδια και να μείνουμε όλοι ευχαριστημένοι, ο Άρης βέβαια λίγο αδικημένος από το αποτέλεσμα που του στερήσαμε τον βαθμό της νίκης. Εμείς ευχαριστημένοι μόνο αποτέλεσμα, όχι βέβαια από την απόδοση της ομάδος. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στους 11 που αγωνιστήκαν, γιατί παίξαν πραγματικά σαν Άρης, παίξαν όντως πραγματικά σαν Άρης, ήταν κυρίαρχοι στο παιχνίδι, αλλά αυτά έχει το ποδόσφαιρο, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Νομίζω ότι δώσαν μια χαρά έστω με την εμφάνισή τους στους αριανούς φιλάθλους και τους δώσαν μια υπόσχεση, πιστεύω, για τη συνέχεια. Νομίζω το μέλλον ανήκει στα παιδιά αυτά τα νέα που χρησιμοποιηθήκαν και τα άλλα που υπάρχουν, ούτως ώστε ο Άρης να βρει το δρόμο του για την συνέχεια. Νομίζω ότι δώσαν και μια απάντηση σε όλους τους αμφισβητείες που όλη τη βδομάδα αμφισβητήσαν αυτή την ομάδα και τα παιδιά που αγωνίζονται. Αυτά από τον αγώνα στο γήπεδο Καρυλαίου. Όπως διαπιστώσατε, τα τεχνικά προβλήματα παρέμειναν.